Θα αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στην Καρδίτσα με θέμα το 37ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που ξεκινάει σε λίγες ημέρες. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας, ο κύριος Μανώλης Στεριόπουλος, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλησπέρα σας, πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Μετά από 2 χρόνια, κύριε Στεριόπουλε, επιτέλους γίνεται ξανά το φεστιβάλ. Ναι, φαντάζομαι ξεκινά... είστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ξεκινάμε από εκεί που το αφήσαμε. Δεν είμαστε μόνο χαρούμενοι, είμαστε έτοιμοι και είμαστε και δυνατοί. Γιατί 2 χρόνια, μαζί με όλο τον κόσμο, μαζί με όλους τους συνανθρώπους μας, περάσαμε όλο αυτό το φορτίο, δεχτήκαμε την πίεση και ειδικά την ψυχολογική αυτή λύθη. Αφήσαμε πίσω ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τη Θεσσαλία. Η Καρδίτσα περηφανεύεται για το ταλέντο της, να έχει την δυνατότητα να μπορεί να διοργανώσει ένα τόσο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός όπως είναι το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Είναι ένα δεκαήμερο τέχνης, ένα δεκαήμερο ανταλλαγής θέσεων, απόψεων, αλλά μέσα από την τέχνη. Είχαμε συνηθίσει αυτό κάθε χρόνο να μας πρικίζει και να μας δίνει τη δύναμη να βγούμε από το χειμώνα στην άνοιξη. 2 χρόνια λοιπόν μείναμε πίσω, αλλά ξεκινάμε την 5η 17 στις 8.30 με μια πολύ δυνατή βραδιά και είμαστε έτοιμοι. Πού θα πραγματοποιηθεί, έχουμε συγκεκριμένους χώρους? Ναι, ο χώρος είναι πάντοτε ο ίδιος, το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας. Είναι το θέατρο που έχει η πόλη και ο κινηματογράφος της. Αυτό το ένα δεκαήμερο του Μάρτη κάθε χρονιά διοργανώνεται το Πανελλήνιο Φεστιβάλ. Θα ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ δυνατή performance με τον Γιάννη Ζουγανέλη και τον Νίκο Τουλιάτο, ή τον Νίκο Τουλιάτο και τον Γιάννη Ζουγανέλη. 2 καλλιτέχνες που έχουν δώσει. Εντάξει, δεν θα πω έχουν δώσει την ερμηνεία τους, αν έχουν. Είναι 2 καλλιτέχνες που ο καθένας ξεχωριστά για αυτό που έχει κάνει είναι στην κορυφή του είδους του. Και ο Νίκος Τουλιάτος ως ένας πολύ ιδιαίτερος δάσκαλος στα ακουστά, και ο Γιάννης Ζουγανέλης είτε στη σύνθεση είτε σαν ατομική μονάδα στην τέχνη θα συνδυαστούν. Το κάνανε και στην αρχή της καριέρας του στο Αχ Μαρία στην Αθήνα. Συζητήσαμε, βρήκαν πολύ ωραίο το λόγο να ξανασυναντηθούν και την 5η θα διοργανώσουμε την έναρξη μαζί τους, δηλαδή τον πανηγυρικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Πολύ ωραία. Πριν δούμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, να πούμε ότι ξεκινάει, όπως είπατε, στις 17 Μαρτίου και τελειώνει στις 26, σωστά? Πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα το πρόγραμμα. Από πού θα μας έρθουν ομάδες? Από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν το έχω βέβαια μπροστά μου για να σου πω. Έχω εγώ το πρόγραμμα. Ναι, εντάξει, ίσως ναι. Να μην πρέπει να κουράσουμε και τους τηλεθεατές μας. Υπάρχει εντάξει στην ιστοσελίδα σας που μπορούν να τη δουν. Ξεκινήσαμε με 21 συμμετοχές. Mm-hmm. 17 καταλήξανε. Δεν το περίμενα τον αριθμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να είναι έτοιμοι σύλλογοι. Αυτό είναι μία απάντηση. Θέλω να πω ότι μέσα στην πανδημία όλοι μας μπορεί να ζήσαμε την ενοχλητική σύγκρουση των αισθημάτων, να μείναμε πίσω σε πολλές επικοινωνιακές στιγμές που είχαμε κατά το παρελθόν, όμως οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι δουλεύανε. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τόσες συμμετοχές σε αυτή τη φάση της ζωής μας, γιατί από τέλος Οκτωβρίου που βγήκε η διακήρυξη, η προκήρυξη μάλλον του φεστιβάλ, μέχρι και τα τέλη του... Σας ακούμε, απλά δεν σας βλέπουμε. Μάλλον πατήσατε κάποιο κουμπάκι και χάσαμε τη διάμερα και δεν σας βλέπουμε. Εγώ, okay. Συνεχίστε, σας ακούμε. Θέλω να... Ωραία, σας βλέπουμε τώρα. Μάλλον έχουμε κάποιο πρόβλημα. Να πω λοιπόν εδώ ότι το 37ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, μέχρι να συνδεθούμε ξανά με το Skype που διακόψαμε, αν θέλετε συνάδελφοι, να πω ότι ξεκινάει στις 17 Μαρτίου και τελειώνει στις 26 Μαρτίου του 2022 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο. Η ώρα έναρξης είναι στις 8.30. Το διοργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας με συνδιοργάνωση την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, ο Δήμος Καρδίτσας, ΠΕΔ Θεσσαλίας, Επιμελητήριο Καρδίτσας, με την συμπαράσταση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναρία Φερσάλων. Πρόεδρε, σας έχουμε.
Ναι, συγγνώμη. Είπα, αλλά... είπα τις τους συνδιοργανωτές για να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε. Έτσι. Θέλω να κάνω το εξής ερώτημα. Καταρχήν, έχουμε εισιτήριο για να το παρακολουθήσουμε τις ναι, παραστάσεις. Έχουμε εισιτήριο mm-hmm. και σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να είναι στην κατώτατη τιμή των 5 ευρώ. Είναι ένα εισιτήριο mm-hmm. στα 5 ευρώ για να μπορέσει mm-hmm. να λειτουργήσει και όλο το φεστιβάλ. Mm-hmm. Αλλάξαμε όλο το σκεπτικό μας με αυτό που γινόταν στην έναρξη. Παλιότερα το είχαμε 10 ευρώ. Οι συνθήκες που ζούμε δεν επιβάλλουν άλλο σκεπτικό. Mm-hmm. Για να επιβιώσουμε και εμείς, αλλά και να μπορέσει ο κόσμος να παρακολουθεί το φεστιβάλ, σκεφτήκαμε ότι είναι η χαμηλότερη τιμή και θεωρώ ότι είναι τιμή που μπορεί κάποιος να παρακολουθεί. Μπορούν όλοι να το παρακολουθήσουν. Ναι. Και έχουμε και απονομή βραβείων στη λήξη του φεστιβάλ. Βεβαίως, mm-hmm. και είναι και πολύ σημαντική. Θα αναφερθώ μόνο σε ένα ονομαστικό βραβείο που έχουμε δώσει στον Τάσο του Ζωγράφου. Ο Τάσος Ζωγράφος, ο κορυφαίος θεωρώ σκηνογράφος στην Ελλάδα μας, ο οποίος έφυγε εν ζωή, μάλλον έφυγε ερχόμενος στην Κριτική Επιτροπή στην Καρδίτσα το 2011 στο φεστιβάλ τότε το 33ο. Πάμε να δούμε λίγο και τις παράλληλες εκδηλώσεις, Πρόεδρε. Τι έχουμε? Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι έχετε διαβάσει όλο... Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, οι παράλληλες εκδηλώσεις πάντοτε υπήρχαν βέβαια, αλλά δώσαμε πάρα πολύ σημασία σκεπτόμενοι ότι στο εύρος του καλλιτεχνικού αυτού γεγονότος mm-hmm. θα έπρεπε η ομάδα ή οι ηλικιακές ομάδες που ίσως να μην μπορούν να παρακολουθήσουν το πώς είναι το φεστιβάλ, να διοργανώσουμε σεμινάρια και να έρθουν κοντά πρώτον τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι ηλικιακές ομάδες, παρατηρώντας ότι στην Καρδίτσα υπάρχει ένα πάρα πάρα πολύ πλούσιο υλικό και από τα παιδιά γύρω από την τέχνη. Στην ποιήση η Καρδίτσα έχει σημαντικούς ανθρώπους και στη μουσική και στη ζωγραφική και στην ποιήση, και είδαμε ότι το ενδιαφέρον και των καθηγητών και των μαθητών ώστε να διοργανωθούν σεμινάρια από τους καλεσμένους μας, είτε τιμόμενα πρόσωπα είτε της Κριτικής Επιτροπής, είχε πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αυτό καταστά το φεστιβάλ στην κορυφή της αναγνωρισιμότητας, ώστε πέραν του διαγωνισμού τμήματος, οι 8 ομάδες που είναι στη διάρκεια του δεκαημέρου, η Κριτική Επιτροπή, να την αναφέρω, είναι ο Αντώνης Οχαλιάς, ένας γνωστός σκηνογράφος και τηλεοπτικός σκηνογράφος, θα το έλεγα γνωστός πια, η κυρία Στιβανάκη, ο Παύλος ο Κάβουρας, η κυρία Στιβανάκη και ως καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, ο δικός μας ηθοποιός και βραβευμένος σκηνοθέτης, ο Παύλος ο Βυσσαρίου. Mm-hmm. Ναι, που και βέβαια στο δικό του, να μην ξεχνάμε ότι η Καρδίτσα έχει 2 μόνιμες θεατρικές σκηνές, επαγγελματικές σκηνές. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι μία πόλη των 40.000 μπορεί και αξιώνει να διατηρεί 2 επαγγελματικές σκηνές. Αγαπάνε πολύ στην Καρδίτσα το θέατρο, Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Και θα έλεγα ότι η Λάρισα, η οποία είναι 4 φορές μεγαλύτερη μας, χρωστάει την ύπαρξή της στο θέατρο στον δικό μας Κώστα Τσιάνο, ο οποίος είναι από τον Άγιο Γεώργιο της Καρδίτσας. Μη μου δημιουργείτε ίντρικες, Πρόεδρε, όχι, τώρα. Όχι. Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ότι είναι επίσης... Ναι, καταλαβαίνω, με χιούμορ το είπατε. Ναι. Και είναι επίσης και ο Γιάννης ο Σολδάτος, έτσι δεν είναι, στην Κριτική, να μην τον ξεχάσουμε, στην Κριτική Επιτροπή. Πρέπει να το πω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα και στις εκδόσεις. Mm-hmm. Κάποτε όλο το θέατρο περνούσε από τα χέρια του Γιάννη Σολδάτου στα προγράμματά του. Mm-hmm. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό που βρίσκεται στην Καρδίτσα και θα είναι μαζί μας στην Κριτική Επιτροπή. Και ο Γιάννης Σολδάτου μαζί με την κυρία Στιβανάκη, επειδή φέτος το φεστιβάλ και λόγω του Υπουργείου Πολιτισμού είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια του κύριου Καμπανέλη, που νομίζω ότι είναι κορυφογραμμή στα θεατρικά πράγματα, θα διοργανώσουμε μία από τις ημέρες την Τρίτη. Δεν θυμάμαι πόσο θα έχει ο μήνας, θα οργανώσουμε τη βραδιά αφιερωμένη στον Ιάκωβο Καμπανέλη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όσον αφορά τις παράλληλες εκδηλώσεις, βλέπω εδώ την Τετάρτη 16 Μαρτίου ο Γιάννης Ζουγανέλης θα συναντηθεί με μαθητές. Ναι, σωστά, είναι αύριο.
Το Σάββατο στις 19, στις 11 το πρωί, ο Λεωνίδας Κακούρης, για όσους βλέπουν σύριαλ αυτό ναι. τον καιρό, τον αγαπούν πολύ από τις Άγριες Μέλισσες, θα συναντηθεί με εκπαιδευτικούς και θεατρόφιλους στο θέατρο Όψης για μια συζήτηση για την ενασχόληση με το θέατρο. Έχουμε τη Δευτέρα 21 Μαρτίου στις 6 ο Αντώνης Χαλκιάς και ο ακαδημαϊκός Παύλος Κάβουρας στο Μουσείο της Πόλης του Δήμου Καρδίτσας και το Σάββατο 26 του μηνός στις 11 το πρωί ο δημοσιογράφος και εικαστικός Θανάσης Λάλλας θα είναι στη θεατρική σκηνή της Καρδίτσας με βιογραφικές συνεντεύξεις και με θέμα «Ο διάλογος γίνεται θεατρικός μονόλογος». Λοιπόν, δυστυχώς έχουμε χάσει τον πρόεδρο. Φαντάζομαι έχουμε καλύψει όλο το κομμάτι όσον αφορά το πρόγραμμα του 37ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Να σας χαιρετήσω, πρόεδρε. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Φαντάζομαι έχουμε καλύψει όλο το κομμάτι. Να πούμε επίσης ότι θα μεταδίδεται και μέσω του ίντερνετ για όσους δεν μπορούν να βρεθούν κοντά σας για διάφορους λόγους. Μέσω του live streaming από την ιστοσελίδα της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων enpolis.gr θα μπορέσετε να το βρείτε εκεί για να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε και βέβαια παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα και Έλληνες όλο τον κόσμο να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Έτσι ακριβώς, και θα ήθελα να καλέσω όλο τον κόσμο αύριο και να κλείσουμε με αυτό. Ναι. 8.30 η ώρα θα ξεκινήσουμε την έναρξη του Πανελλήνιου Φεστιβάλ. Επίσης να πω ότι είμαστε όλοι ενωμένοι ενάντια σε αυτή τη μεγάλη κραυγή αγωνίας που η ανθρωπότητα περνάει. Ο πόλεμος είναι το χειρότερο κομμάτι της ανθρωπότητας και ο άνθρωπος μέσα από τον εγωισμό του, όσο και αν δεν θέλει, το προάγει. Αλλά το μήνυμα θέλω να είναι παντού και από όλους μας νομίζουμε. Η ύπαρξή μας είναι φτιαγμένη για την ομορφιά, δεν είναι για την ασχήμια. Ας διαλέξουμε την ομορφιά, ας κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο του ανταγωνισμού. Μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα ο ένας δίπλα στον άλλον. Το θέατρο έχει λόγο, έχει σκέψη, έχει εικόνα, έχει μάσκα, αλλά είναι μάσκα για να προάξει αυτό ακριβώς που δεν θέλουμε να πετύχουμε. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ο Μανώλης Στεριόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας. Είστε επανειδήν. Καλά να περάσετε στο φεστιβάλ. Σας ευχαριστούμε. Μακάρι να μας έρθετε και να δείτε πόσο μεγάλη καλλιτεχνική αγκαλιά και ανθρώπινη αγκαλιά είμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.